Μπαρμπαγιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, μια χαρά και δημοσιογράφε. Εσύ και ο Καραϊσκάκης έχετε μείνει τώρα. Ασφαλώς, εγώ είμαι 200 χρονών τώρα. Τι θέλει να με ρωτήσετε κάτι? Για πετε μας, τι βλέπετε, πώς πάνε τα πράγματα? Κοίταξα, τώρα. Κοίταξα, εγώ έχω στο πεζοδρόμιο από το 1938 μέχρι σήμερα. Έχω βιώσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το έχω βιώσει στο πετσί μόνο. Έχω βιώσει το από το 45 μέχρι το 55 τον εμφύλιο. Και ακούω κάτι παράξενα πράγματα, κύριε δημοσιογράφε. Ότι τι γίνεται, ότι με αυτή την ίωση πεθαίνουν χιλιάδες άτομα. Τότε το 1940 τόσο μετά μέχρι τον εμφύλιο είχε πήξει ο ουρανός όλος από αεροπλάνα, βόμπες, κανόνια, κολοκύθια, όλα αυτά λοιπόν. Δεν είχε πεθάνει τόσος κόσμος όσο πεθάνουν σήμερα. Ακούω κάτω νούμερα, 17.000, 27.000, 57.000. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Μήπως πεθαίνουν σαν και εμένα που είμαι 89 χρονών, 87, και έχω περάσει 100 αρρώστιες από το 41 μέχρι σήμερα, φυματίους, καρκίνο, κολοκύθια, όλες τις αρρώστιες. Αλλά τι έγινε, πίνω με ένα ποτεράκι νερό στην Αράχο, τον Παρνασσό, και με περάσαν όλες τις αρρώστιες. Να φύγετε από Αθήνα και να έρθετε στην Αράχοβα, διότι η Αράχοβα έχει καθαρό κλίμα, έχει καλά φωμαγητά, έχουμε τα πάντα, και όταν έρθετε αλλάζετε χρώμα στην Αράχοβα. Να έρθετε στην Αράχοβα και κάθε Παρασκευή να φεύγετε από την Αθήνα και να πηγαίνετε στις παππούδες σας και γιαγιάδες σας. Άρτε εμείς, μανάρα μου, να ακούς μόνο τον παππού, κανέναν άλλον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε δημοσιογράφε, θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε? Εγώ αυτή την ίωση δεν τη λέω πώς τη λέτε εσείς, εγώ τη λέω κορυδαλό, διότι κρατήσαμε 6 μήνες μέσα. Τι ίωση είναι αυτή? Αυτή είναι μια απλή γρήπη είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι τίποτα, εμείς βιώσαμε ένα γρήπη, είχαμε ψωρίαση, σταφυλοκοκίαση, όλες οι αρρώστιες. Περάσαν από τον κόσμο, αλλά ερχόντουσαν στην Αράχοβα και πίνανε ένα ποτηράκι νερό οι ξένοι και γινόντουσαν καλά. Βλέπω έρχονται κάθε Σαββατογύριακο στην Αράχοβα από Αθήνα οι Αθηναίοι και είναι όλοι χλωμοί. Είναι όλοι χλωμοί λοιπόν. Έρχονται και αλλάζουν χρώμα σε 10 λεπτά εδώ πέρα στην Αράχοβα, ρε παιδιά. Μην πειώσαστε, δεν είναι τίποτα. Εγώ κατά τη γνώμη, προσωπική γνώμη, δεν θέλω να φοβήσω τον κόσμο ή κάτι να κάνω κάτι άλλο. Είναι μια απλή ίωση για μένα. Όπως ήταν στα παλιά χρόνια που είχαμε εμείς. Έτοιμος. Λοιπόν, κοίταξε, βλέπω τώρα και φοράνε τις μάσκες ο κόσμος. Και καλά κάνουν. Οι μάσκες για μένα είναι στην Πάτρα, που πάνε τα νέα ζευγάρια και χορεύουν και γνωρίζω τη στιγμή γνωριμία. Αυτή δεν είναι μάσκα, αυτό είναι φούμουτρο. Ο πατέρας μου είχε φέρει ένα άλογο από την Αλβανία το 1940 και βάζαμε αυτό το φούμουτρο για να μην τα τρώνε οι μύγες και τα ταβάνια που λέγαμε στην Αράχοβα. Ματώναν τα ρουθούνια τους. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Θέλετε να φορέσετε μάσκα, φοράστε. Εγώ πάντα δεν φοράω μάσκα. Γιατί άμα φορέσω μάσκα, εγώ δεν θα προλάβω να πάω στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να παραλάσω γιατί είχαν και τραυματίας το 1944 με τη σφαγή του διστόμου, κύριε δημοσιογράφε. Από την Αράχοβα στο δίστομο? Ναι, από την Αράχοβα. Γιατί πήγαμε μεταφέρουμε κρυπτικά τότε από το δίστομο για να σώσουμε την Αράχοβα και οι Γερμανοί σκοτώσαν το θείο μου 33 χρονών και εγώ είμαι τραυματίας από τη σφαγή του διστόμου. Από το 1944 μέχρι σήμερα η ζωή μου είναι όλη με φάρμακα. Από το 1944 μέχρι σήμερα και είμαι τραυματίας του πολέμου, όχι του εμφυλίου, κύριε δημοσιογράφε.